τρία κόμματα. Με συγχωρείτε. Τρία κόμματα, αλλά πρέπει τα κόμματα αυτά. Αν είχα πει τη φράση και θα κάνανε ένα το επιχείρημα. Τρόπο, που να μπορεί να συνθέτει πολιτικές σε κρίσιμες στιγμές. Αυτή τη στιγμή εσείς είσαστε τέσσερις μήνες κυβέρνηση. Δεν είσαστε και χρόνια. Τέσσερις μήνες. Δεν κάνετε τίποτα άλλο. Δεν κάνετε τίποτα άλλο τέσσερις μήνες. Δεν έχετε παράξει απολύτως τίποτα σε αυτή τη χώρα. Αυτή την κριτική κάντε την, αλλά για τις διαφορές λέω τώρα. Εφαρμόζεται πλήρως. Τώρα τα μπλέξατε, κύριε Λαβαζάνη. Άλλο η αξιολόγηση. Μα δεν ακούσετε. Λέω τέσσερις μήνες. Εφαρμόζεται τα μνημονιακά μέτρα. Δεν κάνετε τίποτα παρά μόνο συσκέπτεστε για ένα πακέτο χωρίς τίποτε άλλη δράση και αφού συσκέπτεστε, κάνετε μετά δηλώσεις. Τρεις αρχηγοί. Τρεις αρχηγοί. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Ή θα προχωρήσετε σε αυτή την κατεύθυνση, ή αν δεν θέλετε, βεβαίως να μην προχωρήσετε. Προχωρούμε. Αλλά δεν είναι δυνατό. Δεν είναι δυνατό. Προχωρούμε συνθέτητα. Δεν είναι δυνατό. Προχωρούμε λύνοντας αντιφάσεις. Κάθε φορά που συνθέτετε γίνονται και χειρότερα τα πράγματα. Το πακέτο πηγαίνει από κάτω. Να πω μια φράση και λοιπόν, να συνεχίσετε. Να το συνεχίσω, αλλά λέω. Μόνο για να λύσουμε το θέμα της ευθύνης. Εγώ λέω ότι όλοι. Δεν είναι και ευθύνη μόνο ο πρωθυπουργός. Λέω ότι όλοι ο καθένας από τους κάθε φορά που κυβερνητικούς εταίρους φέρνει τα πράγματα το κακό στο χειρότερο. Αλλά λέω να μην μιλάμε όλοι μαζί. Να μην μιλάμε, αλλά πέφτουνε πάνω. Λέω ποιος έχει προσπαθώ να πω κάτι εγώ. Όταν προσπαθώ να πει τώρα ό,τι θέλει ο κ. Λαφαζάνης. Λοιπόν, να έρθω σε εσάς. Φαίνεται και μπορεί να ακούγεται ότι δουλεύουν για εσάς, όπως είπαν. Δεν υπάρχει θέμα, κύριε. Αυτό είναι ετοίμαστο. Να ολοκληρώσω το ερώτημα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θα πάρει το πρωτάθλημα. Να ολοκληρώσω το ερώτημά μου. Εδώ δηλαδή, η χώρα. Υπάρχει ένας λαός, υπάρχει προοπτική, υπάρχει μέλλον. Αυτό όμως κάνει. Δεν να δουλέψουν, τι να δουλέψουν για εμάς. Προσέξτε. Είναι αυτός ο σκοπός να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Εκλογικά. Γιατί, λένε γιατί αυτό έχει γίνει μέχρι τώρα. Ο καθένας νομίζει ότι θα πάει στην κυβέρνηση και κάνει τα πάντα για να πάει στην κυβέρνηση. Μα δεν είναι αυτό η λύση. Τη σκέψη μου λοιπόν. Δεν είναι λύση. Δεν απαντάει σε κανένα πρόβλημα. Τι θα γίνει εδώ, αυτό είναι το θέμα. Και την ερώτησή μου. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι δουλεύουν για εσάς. Είναι αυθαίρετο δικό μου το συμπέρασμα. Αφήστε τη φράση γιατί είναι εντάξει. Όχι. Ότι τα λάθη οδηγούν στην πολύ πιο γρήγορη ανάδειξη στην εξουσία της. Δεν είναι λάθη, κύριε Παπαδάκη μου. Δεν είναι λάθη. Εδώ μιλάμε για την επιβίωση μιας χώρας πλέον. Εδώ που έχουμε φτάσει. Μπορεί να κάνεις ένα λάθος σε οποιαδήποτε στιγμή της πολιτικής σου. Αν αύριο πέσουν λοιπόν. Της πολιτικής σας πορείας, αλλά δεν. Οι επιπτώσεις είναι μικρές. Εδώ μιλάμε για ιστορικές καταστάσεις. Αν πέσει λοιπόν η κυβέρνηση αυτή αύριο. Ναι. Και γίνουν εκλογές. Ναι. Και ο λαός πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είσαστε δηλαδή, έτοιμοι. Ποιο είναι το πρόβλημα, δεν το κατάλαβα κανένα τώρα. Κανένα πρόβλημα δεν είναι. Το πρόβλημα ποιο κανένα, είναι. Το ερώτημα, δηλαδή, το αυτή η κυβέρνηση είναι. Πρέπει να μείνει μια ζωή ανεξαρτήτως του τι κάνει. Και τι επιπτώσεις έχει στον τόπο του λαού. Και ποια είναι η πραγματική στόχη. Και αν γίνουν εκλογές θα καταστραφούμε. Όχι. Οι εκλογές μας μάραναν. Γιατί λέγανε ότι. Όχι, δεν το ξέρω. Μα το ξέρω τον κύριο Παπαδάκη. Ξέρω και πως σκέφτεται. Ξέρω. Αλίμονο να το λέει αυτό. Δεν το λέω για τον κύριο Παπαδάκη. Αν είσαστε έτοιμοι. Αν είσαστε έτοιμοι. Εδώ είναι έτοιμοι να πούνε με ένα στόμα και οι δύο δεν είσαστε έτοιμοι. Ακούστε, και οι τρεις μας δεν είσαστε έτοιμοι. Είσαστε έτοιμοι να πάρετε τις εκλογές. Εγώ δεν κοροϊδεύω το θέμα.